Πολύζουμε πολύ ωραίο φάλτσο για τον Παναγή. Και είναι και πιο γρήγορος και μπαίνει μέσα στην περιοχή από τον Γορογιάννη. Κάνει και ο σούτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Νίνου. Σαβεύσκι για τον Σλίσκοβιτς. Δίλο του πάντα το περαφορείτη. Μπάλα φτάνει πάλι στο Σαβεύσκι. Ποιος περνάει πάρα πολύ ωραία για τον Αλεξανδρή. Πάνω στην κίνηση Αλεξανδρής γυρίζει την μπάλα. Ευκαιρία τον Δημητριάδη. Το σούτ και η ΑΕΚ προηγείται. Στο 6ο προς 7ο λεπτό με 1-0 από την θαυμάσια προσπάθεια των παιχτών. Εδώ Βασίλης Δημητριάδης. Ο Τάσος Μητρόπουλος, συγγνώμη, Βασίλης Δημητριάδης είναι ο σκόρερ του παιχνιδιού. Θα ξαναδούμε τη φάση από την καταπληκτική βαλιά του Σαβεύσκη. Ο Αλεξανδρής γύρισε την μπάλα παράλληλα. Εύκολη δουλειά για τον Δημητριάδη για να πετύχει το 15ο του γκολ. Καραγιάννης. Έρχεται η μπάλα. Θα γίνει σέντρα από τον Σαβεύσκη. Κεφαλιά και το 2-0 για την ΑΕΚ. Το 2-0 το οποίο πετυχαίνει ο Ζόρας Σλίσκοβιτς που πηγαίνει και προς τους φανατικούς ΑΕΚ και πανηγυρίζει. Τον βλέπετε εδώ. Σλίσκοβιτς παιχνίδι με παιχνίδι κερδίζει την εμπιστοσύνη των οπαδών της ΑΕΚ. Όπως πάνω του Μπάγκερ την είχε από την αρχή. Ο Παπαναγής κάνει την παλιά, προσπαθεί ο Κουλούρης. Έχει καλά πόδια, κάνει και το σουτ. Ωραία επέμβαση του Μίνου. Κόντρες, νέες κόντρες. Η παλιά ο Δημητριάδης. Το πλασέ γίνονται ευκαιρία μεγάλη. Χάνθηκε αφού ο Βουκελάτος απέκρουσε. Εκτελείται το κόρνερ. Προσπαθεί ο Βουκελάτος. Δεν φτάνει την μπάλα και έχουμε το 3-0. Πάλι. Είναι ο Τάσος Μητρόπουλος που πετυχαίνει το 3-0. Εδώ ο Σλίσκοβιτς και Δημητριάδης. Ένα σκηνικό που επαναλήφθηκε τρεις φορές μέχρι στιγμής. Αυτά τα πρώτα 15 λεπτά στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ προηγείται 3-0 της Κορίνθου. Ήδη έχει τελειώσει την υπόθεση για το οποίο θα κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε στο πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο δείκτης του σκορ. Παπαναγής δεν αλλάξει με τον Ίνεχ. Ο Λίζος τώρα, πάλι Ίνεχ. Έχει μπροστά το Μανολά. Κάνει το σουτ, μπλοκάρει ο Μίνου. Τσάρτας ο οποίος έγινε δεκτός με επιθυμίες από τους οπαδούς ΣΑΕΚ. Και φυσιολογικό είναι κάθε καινούργιο απόκτημα, αλλά ειδικά ο συγκεκριμένος παίκτης έχει κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις. Μητρόπουλος από τα πλάγια, καθυστερεί λίγο, γυρίζει όμως εκεί ο Ποτσάρτας, θα πετύχει το 4-0. Να το λοιπόν το γκολ του νεαρού από την Άουσα στην εμφάνισή του στην ΑΕΚ, στην πρώτη εμφάνιση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στα 3 λεπτά που παίζει, πετυχαίνει το 4-0. Ξαναδείτε πόσο έξυπνα και ο έμπειρος ο Μητρόπουλος γύρισε την μπάλα. Και ο Τσάρτας με το δεξί του πόδι θα πλασάρει τέταρτη φορά τον Βουκελάτο. Το γκολ του Τσάρτα έγινε δεκτό με πολλά χειροκροτήματα από τον πάγκο της ΑΕΚ και αμέσως σχεδόν ο κύριος Μπάγεβιτς έδωσε εντολή και στους υπόλοιπους αναπληρωματικούς. Σε λίγο θα τους δούμε. Το σουτ και παραλίγο εδώ πέρα το 5-0 από τον Τόνι Σαβεύσκι. Να η άλλη αναπληρωματική της ΑΕΚ, όπως σας είπε ο Δημήτρης ο Καρίδας πριν. Τσάρτας ακόμα πιο πλάγια για τον Σαβεύσκι. Δύο αριστεροπόδαρες συνεργάζονται. Σαβεύσκι, θαυμάσια τρίπλα. Γυρίζει και την μπάλα. Τσάρτας. Βάζει και φάλτσο και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Είναι 5-0. Εφηβίασε τους πάντες και τα πάντα αυτή η σέντρα σουτ του Τσάρτα. Εφηβίασε πάνω από όλους βέβαια και κυρίως τον Βουκελάτο που είδε την μπάλα να αναπαύεται για πέμπτη φορά στα δίχτυα του. Το δεύτερο γκολ του Βασίλη Τσάρτα με τη φανέλα της ΑΕΚ και το δεύτερο του γκολ φετινό πρωτάθλημα. Βλέπετε τη φάση Σαβεύσκι. Τσάρτας. 5-0. Ντανουτλούπου. Με αρκετά μέτρα φορά ο Ρουμάνος διεθνής και παίξει και με την εθνική της χώρας τους στην Ιταλία στο Μουντιάλ από 2 χρόνια. Φοβερό φάουλ του Λούπου πάνω από τα δοκάρια, out η μπάλα. Να ο Παναγής πέρασε, αυτή η φορά ανατράβηκε και έχουμε φάουλ μισό μέτρο περίπου έξω από την περιοχή Λούπου λοιπόν. Αυτή τη φορά μάλλον ο ίδιος, για να δούμε, έδωσε την μπάλα τελικά το συνατό το σου του Κουλούρη. Είπα να χτυπήσει το ριζόντιο δοκάρι και θα φύγει πάνω από το τέρμα της ΑΕΚ. Περαφορίτης. Έγινε το λάθος. Σαβεύσκι. Νέο λάθος. Μητρόπουλος. Ωραίο να οσέως ο Τσάρτας. Παλιά μες στην περιοχή. Το λάθος από το μόνο. Κάνει και το λάθος και ο Βουκελάτος και έχει το Δημητριάδης. Είναι το 6-0 για την ΑΕΚ το 74. Φάση που ξαναβλέπετε με τον Τσάρτα να κινείται και να περνάει θαυμάσια την παλιά. Θέλει ο μόνος να διώξει, δεν μπορεί, το μόνο που κάνει είναι να εξωτερώσει τον Βουκελάτο και ο Δημητριάδης το 6-0. Σαβεύσκι. Ήρθε η μπάλα εκεί, όπως Λίσκοβιτς απλασάρει και είναι το 7-0. Είναι το 7-0 για την ΑΕΚ και ο Λίσκοβιτς πετυχαίνει ένα ακόμα γκολ στο σημερινό παιχνίδι, δηλαδή αυτός ο Δημητριάδης και ο Τσάρτας έχουν από 2, ο Μητρόπουλος έχει μείνει στο 1. 7-0 για την ΑΕΚ, ένα γκολ που ήρθε ακριβώς το 20ο λεπτό από το πλασέδο του Λίσκοβιτς. Την παλιά που του έκανε ο Σαβεύσκι. Ο Λούπου είναι τώρα με την μπάλα.
Και βλέπετε από τα πλάγια τον Παπαδόπουλο. Θα κάνει και μια τρίπλα παραπάνω. Θα κάνει και το σούτι παρά είναι out. Μεγαλύτερη ευκαιρία για την Κόρινθο.